Συντρόφισε, σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Από την πόλη του Άρη Βελουχιώτη στέλνουμε μήνυμα νίκη σε κάθε κάλπη στις επερχόμενες εκλογές για την τοπική διοίκηση, τις περιφέρειες, τις ευρωεκλογές. Λέμε δυνατό ναι στο ΚΚΕ, αρνούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση του Κεφαλαίου. Γιατί ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης, των δήμων και περιφερειών είναι ο δύσβατος δρόμος των θυσιών και της χειροκοπίας του λαού, που μόνο προβλήματα και δεινά έφερε προκειμένου να εξυπηρετηθεί η καπιταλιστική κερδοφορία. Για τον αντιδραστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΚΚΕ προειδοποίησε έγκαιρα το λαό. Αγωνίστηκε ενάντια στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, τον πρόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την εποχή της μετεξέλιξης της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση το 1992, πάλι το ΚΚΕ καλούσε σε οργάνωση ενάντια του αγώνα ενάντια στη συνθήκη του Μάστριχτ. Όλα τα αστικά κόμματα πρόβαλαν το απάνεμο λιμάνι της σταθερότητας, στο οποίο θα ακυροβολούσε η χώρα μας. Η ζωή απέδειξε ποιος έλεγε την αλήθεια, ποιος πρωταγωνίστησε στους αγώνες για τα συμφέροντα των εργαζομένων και ποιοι συνειδητά προσπάθησαν να εξαπατήσουν το λαό. Οι αρνητικές συνέπειες καπιταλιστικής ανάπτυξης που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους λαούς σε όλα τα κράτη-μέλη της είναι ορατές διαγυμνού οφθαλμού. Τρία στοιχεία. Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη των νέων ξεπερνά το 17%. Η μερική απασχόληση ξεπερνά το 21%, είναι το νέο μοντέλο εργασίας. 22,5% του πληθυσμού ζει στο επίσημο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η φροντίδα της οικογένειας, των ηλικιωμένων, των ασθενών, των αμαία, αντί για κοινωνικό δικαίωμα, αντιμετωπίζεται ακόμα περισσότερο ως ατομική υπόθεση. Η εκμετάλλευση και η καταπίεση των εργαζομένων γυναικών ενισχύονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Συνέπεια όλων αυτών είναι οι νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες, να αναβάλουν τη δημιουργία οικογένειας κάτω από την ανασφάλεια της ανεργίας και της εργασιακής περιπλάνησης, της εργασιακής ζούγκλας, της μετανάστευσης, των ελάχιστων και υποκατώτατων δικαιωμάτων, της ελάχιστης ζωής. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όλοι και όλα, αρκεί να προσφέρουν κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους. Η λεγόμενη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία διαμορφώνει ακόμη πιο φθηνό εργατικό δυναμικό στα μονοπόλια, χωρίς εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ουσιαστικά, σε οτιδήποτε εξαγγέλει το Ιερατείο των Βρυξελών, στοχεύει στον όλο και μεγαλύτερο έλεγχο, όχι μόνο των κρατών μελών, αλλά και του ατόμου σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης οξύνει το προσφυγικό πρόβλημα. Οδηγεί στον εγκλωβισμό σε άθλιες συνθήκες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων, της εξαθλίωσης και της εκμετάλλευσης των χωρών τους. Μόνο το 2018 η πολιτική αυτή οδήγησε σε 2.000 νεκρούς στη Μεσόγειο. Η κυβέρνηση, συνεπής στις υποχρεώσεις της, στο πλαίσιο της ρεαλιστικής πολιτικής που ακολουθεί, περιέλαβε και μία διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που επιτρέπει την παραχώρηση βραχονισίδων σε ιδιώτες για τουριστική εκμετάλλευση και για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς. Το σχετικό νομοσχέδιο που σκοπεύει να ψηφίσει η κυβέρνηση είναι προφανές ότι θα προκαλέσει έντονες τουρκικές αντιδράσεις, στις οποίες η Αθήνα θεωρεί ότι θα ελέγξει με τη συμπαράσταση εταίρων και συμμάχων, δηλαδή Ευρωπαίων και Αμερικανών. Προφανώς η ελληνική κυβέρνηση αγνοεί την πρόσφατη ιστορία και το αυταπόδεικτο γεγονός της διεθνής σχέσης, σύμφωνα με το οποίο κανείς δεν πρόκειται να προστατεύσει αυτό που δεν είσαι σε θέση να υπερασπιστείς με τις δικές σου δυνάμεις. Αυτό που λέει ο λαός μας, άμα δεν έχεις νύχια να ξυστείς. Ξεπουλάνε τα πάντα σαν να πρόκειται για δική τους περιουσία. Ενώ τη δική τους περιουσία και την προστατεύουν και την αυγαταίνουν. Και στις εκλογές που θα έρθουν, θα ζητήσουν την ψήφο του λαού, μιλώντας του για ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και άλλα παραμύθια. Οι εκλογές δεν θα ανατρέψουν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Μπορούν όμως να ενισχύσουν το λαϊκό κίνημα.
Το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει και μπορεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρώπη να οργανώσει την αντεπίθεσή του. Να συνδέσει την πάλη για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την πάλη για ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου σε κάθε χώρα, για την κοινωνική ιδιοκτησία και τον κεντρικό σχεδιασμό με την εργατική λαϊκή συμμετοχή στα όργανα διεύθυνσης και εξουσίας. Από την πόλη του Αρχικαπετάνιου του Ελλάς, καλώ τους συναδέλφους μου των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας να στηρίξουν το ΚΚΕ σε κάθε κάλπη. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα ουδέποτε κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, ουδέποτε τον πότισε με ψεύτικα μεγάλα λόγια. Και κυρίως γιατί είναι το μόνο κόμμα με ξεκάθαρες θέσεις στα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση πως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ανήκουν στο λαό και υπηρετούν το λαό και τον τόπο για τα συμφέροντά του και την ύπαρξή του. Δεν είναι εργαλείο των υπεριαλιστικών μηχανισμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για λογαριασμό της αστικής τάξης, τηρεί τις σημαντικές υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, εμπλέκοντας όλο και περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις και ιδιαίτερα το πολεμικό ναυτικό, ζητώντας μάλιστα και περισσότερες αρμοδιότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια θέση έχει και η Νέα Δημοκρατία. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν καμία θέση εκτός συνόρων. Κανένας αξιωματικός και οπλίτης να μην συμμετέχει σε νατοϊκές ασκήσεις και αποστολές εκτός συνόρων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, λίγο πριν κλείσω, θέλω να αναφερθώ στους στίχους του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Ο κόσμος, σου λέω, είναι όμορφος. Ό,τι κι αν πεις, ό,τι κι αν κάνεις, είναι όμορφος. Το μέλλον είναι σίγουρο, αδερφέ μου. Ό,τι κι αν γίνει, σίγουρο. Δεν υπάρχουν πια αποσιωπητικά στη σιωπή ή στη φωνή μας. Όμορφος. Μπορείς να κάνεις πίσω τους τροχούς του ήλιου. Απαντάμε. Όχι. Δεν θέλουμε να κάνουμε πίσω τους τροχούς του ήλιου. Θέλουμε να βάζουμε τον πύχη των πνονήρων μας όλο και ψηλότερα. Γιατί δεν αξίζει κάτι λιγότερο για αυτό το λαό. Ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ψήφο στη Λαϊκή Συσπήρωση, ψήφο για να σηκώσουμε ψηλά την ψυχή μας, το κεφάλι μας. Καλό αγώνα.